Σε περίπου 3.500 ελέγχους επιχειρήσεις θα προχωρήσει κατά τη διάρκεια του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προκειμένου να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Εκτό από επιχειρήσει του σχεδιασμού των φορολογικών αρχών, εντάσσεται και η διενέργεια άλλων 19.800 ελέγχων στη διακίνηση των προϊόντων με στόχο την καταπολέμηση τη φοροκλοπή που συντελείται με τη μία απόδοση του ΦΠΑ και την αντιμετώπιση του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου. Ακίνητα αξία άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν περάσει στην ιδιοκτησία των συστημικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια, καθιστώντα σε έναν από του μεγαλύτερου ιδιοκτήτε ακινήτων στην Ελλάδα. Πρόκειται για ακίνητα χωρί βάρη που έχουν περάσει στην πλήρη κυριότητα των τραπεζών και προέρχονται κυρίω από υποθήκε δανειοληπτών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών που δεν εξόφλησαν τι υποχρεώσει του, αλλά και υποκαταστήματα τραπεζών που έχουν κλείσει ακίνητα θηγατρικών τραπεζών και άλλα. Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, για τα εν λόγω ακίνητα έχουν ολοκληρωθεί όλε οι απαιτούμενε νομικέ ενέργειε και κατά κανόνα δεν πρόκειται για ακίνητα από κόκκινα δάνεια που έχουν δημιουργηθεί κατά τα χρόνια τη κρίση άλλα προηγούμενα χρόνια. Οι τράπεζε εξετάζουν διάφορου τρόπου για την πώλησή του μεταξύ αυτών και μέσω ηλεκτρονική πλατφόρμα σε επενδυτέ ώστε να απαλλαγούν από το υψηλό κόστο συντήρηση που απαιτείται η διακράτηση κενών περιουσιακών στοιχείων και κυρίω για να απελευθερώσουν κεφάλαια και να αποκτήσουν ρευστότητα που θα διοχετεύσουν μέσω δανείων στην πραγματική οικονομία. Ξεκίνησε επίσημα το πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου από την Εδάτκη με όφελος έως 3.000 ευρώ για μια πολυκατοικία και 750 ευρώ για ένα διαμέρισμα. Όπω αναφέρει στην ανακοίνωσή τη, η ΕΔΑ Αττική στο νέο πρόγραμμα επιδότηση απευθύνεται σε όλου του οικιακού καταναλωτέ που υπογράφουν σύμβαση σύνδεση από τι 3 Απριλίου του 2017 και μετά και ισχύει μέχρι εξάντληση του διαθέσιμου προπολογισμού που ανέρχεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση ισχύει για όλε τι κατοικίε που είναι ενεργέ, δηλαδή κατοικούνται και χρησιμοποιούν συστήματα θέρμανση άλλη μορφή ενέργεια. Κατά 3.500 ευρώ ετησίως η ρίκνωση, η οικονομική κρίση, το μέσο οικογενειακό εισόδημα όπως αποτυπώνεται στις φορολογικές δηλώσεις 6,2 εκατομμυρίων οικοκυριών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τα στοιχεία δείχνουν ότι το μέσο οικοκυριό στην Ελλάδα τα βγάζει πέρα με 13.254 ευρώ το χρόνο ή με περίπου 1.104 ευρώ τον μήνα συμπεριλαμβανομένων και των φόρων όταν το 2012 το αντίστοιχο ποσό ήταν 16.752 ευρώ τον χρόνο.